και σαν τη Χαλίμα μιλάει με τα παιδιά. Σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Βρισκόμαστε στο εμπορικό κέντρο της Προσοτσάνης. Εδώ, πριν από περίπου 6 δεκαετίες, ο χώρος ήταν πολύ διαφορετικός. Κάποτε υπήρχε ένας κινηματογράφος, ο κινηματογράφος Τιτάνια. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Και η αρχή για την Ελλάδα έγινε το 1897. Τότε οι Αθηναίοι πρωτοβλέπουν κινηματογράφο. Ο ελληνικός αλλά και ο βαλκανικός κινηματογράφος ξεκινάνε το 1906 με τους αδελφούς Γιαννάκη και Μίλτο Μανάκια που αρχίζουν να κινηματογραφούν στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας όταν ακόμα βρίσκεται στην επικράτεια της καταραίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 1907 ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στην Αθήνα. Τη χρονική περίοδο μεταξύ 1910-1911 γυρίζονται ορισμένες βουβές κωμωδίες μικρού μήκους από τον σκηνοθέτη ηθοποιό Σπύρο Δημητρακόπουλο, ο οποίος ερμηνεύει και τους περισσότερους ρόλους των ταινιών με το ψευδώνυμο Σπυρίδιον. Το 1914 ιδρύεται η κινηματογραφική εταιρεία Asti Film και αρχίζει η παραγωγή ταινιών μεγάλης διάρκειας. Η Γκόλφο, ένα γνωστό θεατρικό δραματικό ειδήλιο, δίνει το σενάριο και είναι η πρώτη ελληνική ταινία μεγάλου μήκους. Στη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, η κινηματογραφική παραγωγή περιορίζεται στα πολεμικά επίκαιρα. Παρά τις αντικσότητες του πολέμου, αναδεικνύονται σημαντικοί Έλληνες σκηνοθέτες που γυρίζουν με πολλή ψυχή και με λίγα πρωτόγωνα μέσα, σκηνές από το μέτωπο και τη μικρασιατική καταστροφή. Η πρώτη μεγάλη εμπορική επιτυχία έρχεται το 1920 με το φιλμ «Ο Βιλάς, την Εθνική Ελουτρά του Φαλήρου», στο οποίο είναι σκηνοθέτης, σεναριογράφος και πρωταγωνιστής ο κωμικός ηθοποιός Βιλάρ, ψευδώνυμο του κριτικής καταγωγής Νικολάου Σφικιανάκη. Αξιοσημείωτες είναι οι προσπάθειες του Αρχιλέα Μαδρά, που γυρίζει το Μάγο της Αθήνας και τη Μαρία Πενταγιώτης. Από τον αναγραμματισμό του επιθέτου του Μαδρά, δηλαδή Σαδάμ, ονομάστηκαν τα φραστικά λάθη αναγραμματισμού των λέξεων των ηθοποιών και κατ' επέκταση κάθε ομιλητή. Τη χρονική περίοδο 1928-1931, μεγαλουργική κινηματογραφική επιχείρηση Duck Film, που λειτουργούσε ήδη από το 1918 και ασχολήθηκε με ιστορικές ταινίες και την κινηματογράφηση λογοτεχνικών έργων. Ξεχωρίζουν την ταινία Δάφνης και Χλόη σε σκηνοθεσία Ορέστη Λάσκου. Στην ταινία αυτή εμφανίζεται το πρώτο γυμνό του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και η ταινία Αίρος και Κύματα σε σκηνοθεσία Γκαζιάδη, που υπήρχε από τους πρώτους σκηνοθέτες του ελληνικού κινηματογράφου και ο ιδρυτής της Duck Film. Το 1932 παίζει στους κινηματογράφους η πρώτη ομιλούσα ταινία «Ο αγαπητικός Βοσκοπούλας» της Ολύμπια Φιλμ, στη σκηνοθεσία Τσακίρη. Μία από τις πιο αξιόλογες προσπάθειες του ομιλούντα κινηματογράφου είναι η ταινία «Οι Απάγιδες των Αθηνών» και η προβολή της συνοδεύεται από τα τραγούδια του έργου και κάποιους ήχους γραμμένους σε ένα γραμμόφωνο που κρύβεται πίσω από την οθόνη. Ο Φιλοποίημιν Φίνος εμφανίζεται στο προσκήνιο της ελληνικής παραγωγής ιδρύοντας μαζί με συνεταίρους το 1939 στο Καλαμάκι τα ελληνικά κινηματογραφικά στούντιο και γυρίζει την πρώτη ταινία σαν παραγωγός αλλά και σκηνοθέτης. Το 1942 ο Φίνος ιδρύει τη Φίνος Φιλμ που έμελε να σφραγίσει την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Μέσα στην κατοχή γυρίζονται δύο σημαντικές ταινίες: «Η Φωνή της Καρδιάς του Ιωαννόπουλου» και «Τα Χειροκροτήματα του Τζαβέλα». Και στις δύο εμφανίζεται στην πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση ο νεαρός πρωταγωνιστής του θεάτρου Δημήτρης Χόρν, προκαλώντας αίσθηση. Το 1944 η μεγάλη μας τραγωδός Κατίνα Παξινού τιμάται με το Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου και την ερμηνεία της στην ταινία «Για ποιον χτυπάει καμπάνα».
Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι το τέλος του εμφυλίου, οι ταινίες που γυρίζονται είναι πολύ λίγες. Κανονική κινηματογραφική παραγωγή ξεκινάει τη δεκαετία του 50. Ο κινηματογράφος χαράζει μια σταθερά ανωδική πορεία και τραβάει το ενδιαφέρον του κοινού που διψασμένο γεμίζει τις αίθουσες. Σημαντικές ταινίες: Το πικρό ψωμί του Γρηγορίου, Η μαγική πόλη, Ο δράκος του Κούνδρου, Η Στέλλα, Το κορίτσι με τα μαύρα του Κακογιάννη, Η κάλπικη λύρα του Τζαβέλα. Γυρίζονται φιλμ όλων των ειδών και γίνονται μερικά απίστευτα ρεκόρ εισιτηρίων. Το 1960 ξεκινάει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης με σκοπό να αποτελεί ένα ετήσιο πανόραμα του ελληνικού σινεμά και να βραβεύει τους δημιουργούς του. Την ίδια χρονιά η Μελίνα Μερκούρη βραβεύεται για την ερμηνεία της στο Ποτέ την Κυριακή του Ντασέν στο Φεστιβάλ των Κανών και ο Μόνος Χατζηδάκης παίρνει το Όσκαρ τραγουδιού για τα παιδιά του Πειραιά για την ίδια ταινία. Ένα, δύο και τρία και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Που όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά. Οι ηθοποιοί γίνονται διεθνείς στάρ. Πολλές ελληνικές ταινίες βραβεύονται, είναι υποψήφιες για μεγάλα βραβεία. Έχουμε ανάπτυξη όλων των ειδών σε ελληνοποιημένη μεταφορά. Π.χ. τα musical του Γιάννη Δαγιανίδη. Ο Νίκος Κούντρος παίρνει την Αργυρή Άρκτο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου για τη σκηνοθεσία του στις Μικρές Αφροδίτες το 1963. Ο Αλέξης Ζορμπάς του Κακογιάννη παίρνει 3 Όσκαρ. Let's go. Hop. Again. Hop. Γεια σου, Λεβέντη. Boss, I have so much to tell you. I never loved a man more than you. Με πολύ αγάπη και οι κάτοικοι της Πουσοτσάνης αγκάλιασαν τον ελληνικό κινηματογράφο. Ο κύριος Γιάννης Καλτσάμης θυμάται τα εφηβικά του χρόνια και το πόσο ανυπομονούσε να πάει στη Τιτάνη για να δει την ταινία που πεζόταν. Και με τρεις δραχμές μόνο ταξίδευε στον υπέροχο κόσμο της 7ης τέχνης. Στην Πουσοτσάνη της δεκαετίας του 60 και του 70 λειτουργούσε και δεύτερος κινηματογράφος, ο κινηματογράφος Ηλίσια, που άνοιξε το 1958. Σήμερα λειτουργεί έκθεση επίπλων. Εδώ ήταν το ταμείο του κινηματογράφου και εδώ δεν υπήρχε τζαμαρία, ήτανε τείχος. Εδώ ήταν η πίσω πόρτα του κινηματογράφου, όπου στο διάλειμμα έδιναν όσοι επιθυμούσαν να πάρουν το θερό αέρα. Ο
Ο κύριος Τσακμακίδης, ιδιοκτήτης του χώρου, μας ξενάγησε στο εσωτερικό και μας περιέγραψε πώς ήταν ο κινηματογράφος Ηλίσια. Από εδώ το μέρος αυτό ήταν αντρών και θηλυκών, τα ορειτήρια αντρών και γυναικών. Εδώ, από εδώ και πέρα, ήταν η είσοδος. Αυτό ήταν κλειστό. Εδώ ήταν μια διπλή πόρτα, ήταν η είσοδος. Και από εδώ και πέρα, απέναντι ήταν η οθόνη. Το πανί που ήταν. Και η μηχανή ήταν επάνω. Εδώ επάνω ήταν η μηχανή που δούλευε και έδινε το ρεύμα ανάπτυξη. Λοιπόν, εδώ ήταν η έξοδος. Δύο πόρτες είχε εδώ, μία εδώ και μία εκεί, ήταν η έξοδος του σινεμά. Αυτοί που τελειώνουν το έργο βγαίνουν από εκεί. Από εδώ ήταν η είσοδος, από εκεί ήταν η έξοδος. Αυτά τα πατάρια δεν υπήρχαν, τα έκανα εγώ τα πατάρια. Αυτά. Τα βάνια, φωτισμούς, αυτά τα έκανα μετά εγώ. Και ποιες ταινίες έβλεπαν τότε, ποιοι ήταν οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής? Επίσης θυμάμαι αυτά τα μουσικά του ελληνικού κινηματογράφου που άρχισαν στο τέλος της δεκαετίας του 60, με αρχές του 70 και ήταν και εύκολα. Όλα αυτά τα γοργόνες και μάγκες, θα ήθελα σχέσεις άντρες, κορίτσια για φίλημα. Τις βλέπετε στην τηλεόραση που παίζουν. Ζωή Λάσκετ. Μεγάλη επιτυχία επίσης είχε ταινίες στην Τεκλάκη με τον Παπαμιχαήλ. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Παράλληλα βέβαια πεζόντουσαν και ταινίες που άνθιζαν και την εποχή στο παγκόσμιο σινεμά, δηλαδή τα western. Τη δεκαετία του 60 άνθιζαν τα western. Με την άγρια δύση, αμερικάνικες ταινίες και ιταλικές, τα λεγόμενα σπαγκέτι western. Έπαιζαν Ιταλοί ηθοποιοί, ήταν και μετακροτισμένο μάλιστα και ήταν και λίγο αστείο. Οι ταινίες που περισσότερο στο κινηματογράφο ήταν όπως παίζουν και σήμερα, και ελληνικές και ξένες. Αυτό που μπορώ να βοηθήσω είναι το εξής. Οι ελληνικές ταινίες που βλέπουμε στην τηλεόραση ή παλιές, αυτές παίζονται στο κινηματογράφο. Και βέβαια ξένες ταινίες της εποχής εκείνης. Αυτό θυμάμαι τους παλιότερους να αναφέρουν ότι όποτε έπαιζε ο Ξανθόπουλος γινόταν, ας πούμε, ένας πανικός στα ταμεία προκειμένου να δουν τον Ξανθόπουλο που αναφερόταν πιο πολύ στο λόγο και στο λαϊκό αίσθημα. Στα δικά μου χρόνια, πάντως πιτσιρίκος του Δημοτικού, θυμάμαι ότι ένας χαμός γινόταν για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τότε άρχισε ο κινηματογράφος να είναι έγχρωμος, γιατί μέχρι τότε ήταν ασπρόμαυρος. Οπότε καινούργιες ταινίες, οι έγχρωμες με τις κωμωδίες του Βουτσά, της Βλαχοπούλου και με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, είτε σε κωμωδίες είτε σε μελόδραμα. Έτσι. Έκανα τον κόσμο να σειρίσει τον κινηματογράφο. Παλιά ο Ξανθόπουλος, τα παλιά χρόνια, ο Ξανθόπουλος, όταν έπαιζε το έργο ο Ξανθόπουλος, γέμιζε το μαγαζί. Σκοτειγένταν ποιος να μπει μέσα πρώτος. Πολύ δουλειά έχει εδώ. Πάρα πολύ δουλειά. Πετραδάκι, πετραδάκι, για τα σένα το φτισά. Πετραδάκι, πετραδάκι, για τα σένα το φτισά. Της αγάπης το τσαρδάκι, κι όμως δεν σ' αποφτισά. Στους Ιταγρούς, ο κινηματογράφος λειτουργούσε από το 56 μέχρι το 75. Ο κύριος Δαμιανός θυμάται ότι μεγάλη επιτυχία έκαναν και οι τουρκικές ταινίες. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Είχαν ωραίους γέρους τότε. Ειδικά όταν είχαν έργα τουρκικά, όπως και τώρα, ο κόσμος, όλος ο κόσμος, από τη Λιγέρα μέχρι και όλα τα χρόνια, οι άνθρωποι έχουν φτάνει. Φυσικά έρχονταν μέσα και την ώρα τους. Λεστά μέσα είχαν. Επίσης, πολύ κλάμα έπεφτε σε μια τουρκάλα χούλια, έτσι, θυμάμαι αμυδρά. Αμυδρά όμως. Ναι. Άλλωστε ήταν κάτι που δεν θα... Και βέβαια είχε γίνει μεγάλος δώρος όταν ήρθε ο Βοσκόπουλος στην περιοχή να γυρίσει ταινία του «Αδέλφια Μολύτες η Πουλιά», έτσι, κάπου στο 75. Και πήγαιναν πάρα πολύ και να φωτογραφηθούν μαζί του, έτσι. Και αμέσως πρωτοπαίχτηκε δηλαδή στο νομό δράμα στη ταινία που έκανε και φυσικά γέμισαν όλες τις αίθουσες. Τουρκικές ταινίες. Όπως και σήμερα. Τώρα είναι σειρές στην τηλεόραση.
ταινίες. Η πρωταγωνίστρια, η Χούλια Κότσγιγι, ήταν η... το νούμερο ένα. Χαμός γινόταν και τότε. Γιατί! Κινηματογράφος λειτουργούσε εκείνη την εποχή και στη Μικρόπολη. Το σινεμά του Καραφώτη, από το όνομα του ιδιοκτήτη. Η κυρία Μαρία Τερζίδου μοιράζεται μαζί μας τις αναμνήσεις της. Ο σινεμά ήταν ένα μακρόστενο κτίριο, αρκετά μεγάλο. Παίρνει, είχε, από όσο μπορώ να θυμηθώ, χωρητικότητα 200 θέσεων, πρέπει να τις είχε. Κανονικά, με καρέκλες κινηματογράφου, που ξέρεις, που ανοίγουν και κλείνουν εκείνες τις αυτές. Είχε κανονικά το ταμείο του, έμπαινε μέσα ακόμα στο εισιτήριο. Και από ταινίες παίζονταν western αρκετά, βλάχικα που λέμε ελληνικά πολλά, Ξανθόπουλο, αυτά τις ταινίες αυτού και τις ταινίες της κωμωδίες που είχε της εποχής. Συνήθως αυτά πεζότανε. Στον κόσμιο πολιτεία, ποιες ταινίες του άρεσε να βλέπει? Φαντάζομαι τα βλάχικα και τα western. Έκανα και το Ξανθόπουλο, όλοι τον περίμενα να τον δούνε. Και όχι μόνο. Πάνω ήταν ένα είδος διασκέδασης που δεν το έβλεξε εύκολα στα άλλα χωριά και πιστεύω πως ήταν το μόνο μέσο διασκέδασης εκτός από τη βόλτα εκείνη την εποχή. Και ο κόσμος πήγαινε. Στους πύργους και στον Βόλακα το σινεμά ήταν κινητό, συνήθως ένα λευκό πανί στη πλατεία, στο προάβλιο του σχολείου ή στο σπίτι του παπά, όπως συνέβαινε και στο Βόλακα, όπως μας είπε η κυρία Ελένη Σίγκου. Σινεμά, πώς θα πούμε τώρα, δηλαδή, παίρνουμε σινεμά και κάνουμε αυτό έτσι στο τριχάνημα, παρδίγουμε τους κάτω στο παπά το σπίτι. Χτυπούσε εκεί η πόλη και χάζευαν. Αυτό ήταν. Ναι. Κάθε πότε γινόταν αυτό? Κοίταξε, δεν υπήρχε όριο πότε κάθε πότε γινόταν. Κάπου ερχόταν δηλαδή. Και σαν παιδιά και σαν μεγάλοι πηγαίναμε, το χάζευαμε. Μετά το 60 όμως διορθώθηκαν κάποιες άλλες τα πράγματα, άνοιξαν τα καφενεία, στο καφενείο έρχονταν. Εμείς συγκεκριμένα είχαμε καφενείο ανοιχτό το Αντώνη Πέρα, εμείς με το θείο Ηλία εδώ πέρα. Ναι. Και έρχονταν τότε τακτικά έρχονταν. Και δωρεάν στον κόσμο. Υπήρχε. Αλλά κάθε πιο... Κυριακή παράδειγμα. Δεν μπορώ να το θυμηθώ αυτά, να είναι τόσο τακτικά. Ναι. Αλλά ερχόταν. Για να έρχεται, για να είχε ετοιμάσει τότε ο θείος Ηλίας συγχρονέμενος. Έκανε πάγκους για να κάθεται ο κόσμος, άρα ερχόταν τακτικά. Κατάλαβες? Ναι. Ήταν αυτή η διασκέδαση του κόσμου. Καροτσερί, καροτσερί, ας το κάνω τσίκι απ' το χέρι και μην το χτυπάς. Δε χρειάζεται να τρέχεις όταν τόσο πια κοντά σου έχεις. Ο κύριος Γιώργος Καλτσάμης θυμάται ότι ήταν σημαντική στιγμή η προβολή μιας ταινίας. Στους πύργους, στην αυλή του σχολείου, μαζευόταν όλο το χωριό. Η είσοδος ήταν δωρεάν, όπως μας είπε και ο κύριος Σωτήρης Καλτσάμης. Τα Σαββατόβραδα ήταν αφιερωμένα στο σινεμά. Και πώς ενημερωνόντουσαν για τις ταινίες, αυτό το αναλάμβανε ο τελάλης του χωριού. Φαρμάκι έχω στην ψυχή, φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Στο κάμπο της Πετρούσας γυρίστηκε μία ταινία, «Οι ληστές του Πέτρου Μακεδόνα», με πρωταγωνιστή τον κοντοχωριανό Ανέστη Βλάχο. Στη ταινία πήραν μέρος και πολλοί κάτοικοι της Πετρούσας. Η μεταπολίτευση φέρνει μια αναγέννηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων του κινηματογράφου. Η μεγάλη όμως παραγωγή της δεκαετίας του 60 δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Η τηλεόραση είναι νέο μέσο για την Ελλάδα και η άνοδός της μουδιάζει το κοινό που αποσύρεται σιγά σιγά από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Η τηλεόραση επίσης απορροφάει πολλούς από τους δημιουργούς του κινηματογράφου. Όταν πήγαινες στον κινηματογράφο, έτσι, πήγαινες για λίγο, πήγαινες μία φορά. Δεν, έτσι, ήταν μία διασκέδαση πολυτέλειας. Απλά, αν σκεφτούμε ότι η τηλεόραση άρχισε να έρχονταν στη ζωή μας από το 74, 5, 6 και προς το 78, 79, είχε ατονίσει πάρα πολύ ο κινηματογράφος. Το τέλος της δεκαετίας του 70 ο κινηματογράφος δεν αποτελούσε πρωταρχική μορφή διασκέδασης μας. Δηλαδή, αν θέλαμε να δούμε μία ταινία
που είχαμε ακούσει, προτιμούσαμε να πάμε στη Δράμα που είχε αρκετούς κινηματογράφους, είχε τον Απόλλωνα, τα Σβέρια, είχε τα Ολύμπια και έφερνε ταινίες και πρώτης προβολής, δηλαδή σε σύντομο χρονικό διάστημα που τότε κυκλοφορούσαν, παρά να πάμε εδώ να δούμε κακής ποιότητας. Και τα φιλμ ήταν χειδεπεγμένα και η ταινία όπως τη βλέπουμε στην οθόνη δεν είχε καλή απόδοση. Είχαμε την τηλεόραση για διασκέδαση. Τα περισσότερα σπίτια μέχρι το 1977-1978 είχαν υποδιαστεί με τηλεόραση. Και σας είπα τη βόλτα τις Κυριακές. Ο κινηματογράφος λοιπόν παρακμάζει. Δημιουργούνται ταινίες χαμηλής ποιότητας, ενώ οι χώροι που ήταν παλιά σινεμά έγιναν αποθήκες ή έπαψαν να υπάρχουν. Οι αναμνήσεις όμως παραμένουν ζωντανές και όλοι όσοι τις μοιράστηκαν μαζί μας ζωντάνεψαν εκείνη την εποχή. Μια εποχή σαν παλιό σινεμά.